Λοιπόν, δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος αυτή τη φορά, γιατί θέλω να μιλήσω για ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Χθες το βράδυ, λοιπόν, βρισκόμουν σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και αποφάσισα γύρω στη 1:30 να φύγω μόνος μου, να πάρω ένα ταξί και να γυρίσω στο σπίτι μου. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσω από το μαγαζί μέχρι το ταξί ήταν 10 μέτρα. Στα 3 βήματα, λοιπόν, που κάνω για να φύγω, βλέπω με την άκρη του ματιού με ένα τύπο πάρα πολύ θυμωμένο. Κανείς δεν ξέρει γιατί, μάθαμε δυστυχώς την πορεία, να με κοιτά και να έρχεται προς το μέρος μου. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου με περίσσιο θάρρος και θράσος και αποφάσισε ότι πρέπει να μου δηλώσει με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, καθόλου, πόσο πολύ πρέπει να ντρέπομαι που είμαι γκέι και για να το καταλάβω ακόμη καλύτερα, αποφάσισε και να με φτύσει. Υπέροχο. Εγώ λοιπόν δεν του δίνω καμία σημασία και στο επόμενο βήμα που κάνω για να φύγω, αποφάσισε να μου ξαναδηλώσει πόσο πρέπει να ντρέπομαι για τη σεξουαλικότητά μου και να με ξαναφτύσει γιατί. Επανάληψη, μην τερπάσεις μαθήσεως, σου λέει. Δεν το καταλάβει με την πρώτη. Κάτσε και μια δεύτερη ροχάλα να φάει να το καταλάβει καλά. Μα κοίτα να δεις πως ενδιαφέρθηκε για μένα. Όπως λοιπόν περπάταγα για να φύγω, συνέχιζα να ακούω από πίσω μου τόσο όμορφα πράγματα για μένα, όπως ντροπή, γούστα από εδώ, άναρθρες κραυγές γεμάτες μίσος. Έτσι, και όλο αυτό με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια σαν οντότητα για τη χώρα την οποία ζω και το πόσο ελεύθερα μπορώ να κυκλοφορώ εκεί έξω. Πιο πολύ απ' όλα δεν με σόκαραν αυτά που άκουσα να λέει, γιατί. Αν είσαι ένα γκέι άτομο στην Ελλάδα, είτε θες να το καταλάβεις, είτε όχι, είτε θέλω τυφλής, είτε όχι, όλα αυτά τα ακούς πιο συχνά από καλημέρα. Θλιβερό, αλλά είναι έτσι. Πιο πολύ απ' όλα, με σόκαρε το βλέμμα του. Γιατί είδα ένα βλέμμα γεμάτο οργή, θυμό και μίσος. Δεν με ενδιαφέρει να δικαιολογήσω, ούτε καν να αιτιολογήσω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος μισεί. Δεν με αφορά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να έχεις πονέσει. Δεν με ενδιαφέρουν τα τραύματά σου. Όλοι πονάμε. Όλοι κουβαλάμε σταυρό, όλοι ανεβαίνουμε Γολγοθά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να ελέγχεις τα ξεσπάσματα από το τραύμα σου, να εξανθρωπιστείς και να μπορείς να συνυπάρχεις ομαλά στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να ενοχλείς. Και δεν απευθύνομαι μόνο σε αυτόν, γιατί δεν είναι μόνο αυτός και μακάρι να ήταν μόνο αυτός. Είναι πολλοί. Σε αυτούς απευθύνομαι. Σε αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή, που μας κάνουν και φοβόμαστε, που μας κάνουν και ντρεπόμαστε, που μας θέλουν με σκυφτά τα κεφάλια. Σε αυτούς απευθύνομαι. Αν νομίζεις ότι η ζωή ενός γκέι ατόμου, επειδή απλά δεν το λιθοβολούν, είναι καλή, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και ακούμε συνέχεια και είναι καλύτερα τα πράγματα και εντάξει πια γιατί παραπονιέστε. Επειδή δεν μας σέρνουν στην πλατεία του Συντάγματος με πίσα και πούπουλα, δεν θα πούμε και ευχαριστώ. Δεν θα πούμε ευχαριστώ για τα αυτονόητα. Τα οποία δεν έχουμε κατακτήσει καν. Ναι, και θα μου πεις, είναι άλλη μία ομοφοβική επίθεση. Δεν μας λες κάτι καινούριο, Γιάννη μου. Ναι, αλλά δεν χωράει άλλη. Δεν χωράει. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, είναι πια μέχρι εδώ. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προστατευτούμε σαν πολίτες. Ας τη σεξουαλικότητα απ' έξω. Σαν πολίτης, εγώ σε αυτή τη χώρα, πώς μπορώ να νιώσω ασφαλής να κυκλοφορήσω έξω. Ρωτάω. Μου απαντήσει κάποιος αρμόδιος. Πώς μπορώ να βγαίνω έξω και να μην φοβάμαι. Πραγματικά, μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν μπορώ ούτε στο ελάχιστο να μπω στο μυαλό ενός ανθρώπου που βλέπει έναν άγνωστο άνθρωπο στο δρόμο, που δεν γνωρίζονται και αποφασίζει να τον φτύσει. Ας το ηθικό κομμάτι απ' έξω. Από ντροπή και μόνο. Δεν ντρέπεσαι. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς, Δεν ξέρω αν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά καλησπέρα. Κι εμείς άνθρωποι που κοιμούνται, ξυπνάνε, γελάνε, νευριάζουν, αγαπάνε. Άνθρωποι που απλά θέλουν να ζήσουν ήρεμα τη ζωή τους, να είναι ευτυχισμένοι και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Τίποτα παραπάνω. Απλοί άνθρωποι. Και ναι, πάλι λέμε τα αυτονόητα που εν τέλει όπως αποδεικνύει η πράξη. Δεν είναι αυτονόητα, τα οποία τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά δεν γίνεται να μην τα λέμε όσο υποφέρουμε, πονάμε και φοβόμαστε. Θα τα λέμε τα ρημάδια. Θα τα λέμε. Γιατί μας πνίγει το δίκιο. Θα κλείσω με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να με αποδεχτείς. Ούτε στο ελάχιστο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να σου αρέσω. Ούτε λίγο. Δεν με απασχολεί. Το μόνο που θέλω είναι να μην με ενοχλείς. Το μόνο που θέλω είναι να ζω τη ζωή μου ήρεμα. Αυτό.